Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πώς πηγαίνει η αιμοδοσία? Μπράβο, τώρα... Γιώργο, τι γίνεται, πόσους εθελοντές έχουμε που... αιμοδότες. Πρόεδρε, εδώ και μια εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει αιμοδοσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε σημεία εκτός νοσοκομείων. Ναι. Μέλη και στελέχη και της νεολαίας και του κόμματος συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, προκειμένου να δώσουμε αίμα σε ένα πολύ σύγχρονο χώρο που λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας εδώ στη Θιβών, σε σχετικά εύκολα προσβάσιμο χώρο. Από το Δεκέμβριο του 2019 λειτουργεί αυτός ο χώρος και είναι αρκετά εύκολος και στην πρόσβαση, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, τηρούνται πολύ υψηλά μέτρα προφύλαξης προκειμένου να δίνουν με ασφάλεια όλοι όσοι θέλουν να προσέλθουν και το πρωί αλλά και το απόγευμα και να ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται να μην λείψει το αίμα από όσους συνανθρώπους μας το χρειάζονται. Και... εμείς ως Νέα Δημοκρατία μοιαζόμαστε, μπορεί να μένουμε σπίτι, αλλά βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα. Μπράβο, πολύ χαίρομαι που υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και έμπρακτα ως Νέα Δημοκρατία. Ο χώρος στη Θιβών είναι με ραντεβού, είναι η αιμοδοσία, έτσι, ναι. Είναι με ραντεβού ακριβώς, λειτουργεί με ραντεβού, έτσι ώστε να τηρούνται, όπως σας είπα και νωρίτερα, πολύ υψηλά μέτρα προφύλαξης και με αυτόν τον τρόπο πολύ άνετα, χωρίς να υπάρχει αναμονή, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, όχι μόνο από τη Δυτική Αθήνα, άλλωστε οι δρόμοι είναι ελεύθεροι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να έρθει και να δώσει αίμα πάρα πολύ γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρει σε αυτή την πανελλαδική καμπάνια που κάνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, πόσες αιμοδοσίες, αιμοληψίες γίνονται την ημέρα στη Θιβών? Δεν έχω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένον αριθμό. Γίνονται σε πάρα πολλά σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως σε δημοτικούς χώρους. Εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η αυτοδιοίκηση. Προσφέρει δηλαδή σταθερούς χώρους, δεν είναι κινητές μονάδες αιμοληψίας, σταθερούς χώρους όπου επίσης με ραντεβού μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να δώσουν αίμα. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Όμως ότι τώρα πρέπει να περάσουμε στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή στα στελέχη μας που δίνουν αίμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, για να πάμε να τους δούμε. Εντάξει, κύριε Πρατάκο, αισθάνεστε καλά, δυνατός? Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο τρόπο να περνάτε τα γενέθλιά σας την εποχή της καραντίνας από το να δίνετε αίμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έκανα ένα καλύτερο δώρο στον εαυτό μου. Έτσι είναι. Το καλύτερο δώρο στους άλλους. Ο ψηλός τι κάνει εκεί? Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Χωράς το κρεβάτι, εντάξει? Ναι. Είναι για όλες τις διαστάσεις. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε μου. Συμμετέχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις εθελοντικές δράσεις. Κάνουμε το ελάχιστο αυτές τις ημέρες και μακάρι αυτό να καταφέρουμε να μείνει για πάντα. Μπράβο. Νομίζω ότι εγκαθιδρύεται στη χώρα μια νέα κουλτούρα εθελοντισμού, η οποία θα είναι πολύ ωφέλιμη και στην επόμενη φάση εξόδου από την κρίση. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο τρίτος εκεί πέρα στο κρεβάτι? Μέτοχος από την περιοχή. Α, καλώς, τι να μην τι γίνεται. Πώς είσαι, όλα καλά? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ δίνουμε αίμα για όλους. Εσείς καλά? Και εμείς μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Να μεταφέρεις και τα συγχαρητήριά μου στο εξαίρετο προσωπικό. Ευχαριστώ, καλά. Είναι η υπεύθυνη του κέντρου, Πρόεδρε. Γεια σας. Εξάλλου χθες βρέθηκα και στα κεντρικά σας. Αυτό, εγώ δεν ήμουν εκεί, ήμουν εδώ. Να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες για αυτή την προσφορά τους, να ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτό και μετά το πέρας της πανδημίας και να γίνει η εθελοντική αιμοδοσία να μπει στο λεξιλόγιο όλων των Ελλήνων, μικρών και μεγάλων. Με καλό παράδειγμα, με υγεία πρώτα απ' όλα και εσωτερική γαλήνη. Έχετε κάνει σπουδαία δουλειά
Και πάνω στην κρίση νομίζω ανακαλύψαμε και πάλι τις αξίες του εθελοντισμού. Και βέβαια η εθελοντική αιμοδοσία, όπως σωστά είπατε, είναι μια διαρκής ανάγκη. Δεν συνδέεται αναγκαστικά, μάλλον σχεδόν, δεν συνδέεται σχεδόν καθόλου με το ζήτημα του κορονοϊού αυτού καθ' αυτού. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε μέρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη από αίμα. Δεν έχουμε σταματήσει να αρρωσταίνουμε από άλλα νοσήματα επειδή διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα και αυτήν την πανδημία. Πρέπει να έχουμε εθελοντές και ένα εξαίρετο σύστημα για να διασφαλίζουμε την απόλυτη ασφάλεια του αίματος το οποίο θα κληθούμε να μεταγγίσουμε. Οπότε τα συγχαρητήριά μου και τις ευχές μου για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους τους εργαζόμενους. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Γεια σας, να είστε καλά. Τέλειωσε ο κ. Πρωτάκος. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια. Καλή Ανάσταση.